Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα, εδώ σε αυτό το καθιερωμένο ραντεβού της ενημέρωσης με την εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» μαζί, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Θα δούμε ό,τι όλους μας απασχολεί, ό,τι μας ενδιαφέρει. Σήμερα έχουμε Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, είναι και μία μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στις λατρεμένες μας Κατερίνες. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τη δική σας ενημέρωση και να αρχίσουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για έκτακτες επιδοτήσεις, αν χρειαστεί για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την ενέργεια για την ακρίβεια, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν και φρόντισε να στείλει επίσης το μήνυμα ότι δεν θα υποκύψουμε στα νέα δώστα όλα και στο λαϊκισμό. Με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού που αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός αρχικά ανέφερε ότι ο φετινός προϋπολογισμός έχει και μια συμβολική σημασία καθώς συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την υποβολή πρώτου λογαριασμού εσόδων-εξόδων του επαναστατημένου έθνους για το 1823. Όπως τόνισε, η χώρα παραμένει σταθερή σε προοδευτική τροχιά παρά την παγκόσμια αναταραχή. Είναι μια περίπτωση που οι συνήθως ψυχροί αριθμοί αποτυπώνουν πολιτικές επιλογές με επίκεντρο τον πολίτη. Έφοδο στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα πραγματοποίησε η αστυνομία που κάνει έρευνα μετά και τις καταγγελίες που άνοιξαν τον Ασκό του Αιώλου για την οργάνωση. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας έφτασαν στη δομή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αντίστοιχη έρευνα έγινε και χθες στη δομή που διατηρεί η Κιβωτό στοιχείο μετά και από εντολή της Οικονομικής Αστυνομίας. Χθες, κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου υπό τη νέα πρόεδρο Αλεξάνδρα Μαρτίνου, συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν τη δομή. Άμεσα ξεκινά ο εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου. Ο έλεγχος θα γίνει από ορκωτούς ελεγκτές, μία από τις 4 μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ήδη πάρει κάποια φύλλα με στοιχεία ταμιακών καταστάσεων και λογαριασμών, αλλά προφανώς οι ελεγκτές προχωρούν την έρευνα σε μεγάλο βάθος. Με γρήγορους ρυθμούς θα τρέξει και η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού και δομών. Τις κρατικές επιδοτήσεις όσον αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για το μήνα Δεκέμβριο ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Ο κύριος Κρέκας αρχικά αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Ελλάδας να υπάρξει χαμηλότερο πλαφόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό αέριο, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη μάχη που θα συνεχιστεί στις 13 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις για ρεύμα και φυσικό αέριο. Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες η επιδότηση θα είναι 221 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η επιδότηση αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών. Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση για το Δεκέμβριο ορίστηκε στα 269 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την απόλυτη διαφορία των αρχών τόσο στο στάδιο της εξέλιξης της φωτιάς όσο και στο στάδιο της πρόληψης περιέγραψε η πρώτη μάρτυρας που ανέβηκε στο βήμα της δίκης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η αυλαία της αποδεικτικής διαδικασίας ξεκίνησε με την κατάθεση της δικηγόρου Σοφίας Αγγελικής Χαμηλοθόρη, η οποία έχασε τον αδερφό της εκείνη την ημέρα που γύριζε από την εργασία του στο Μαρούσι. Ένας έκαστος είχε ευθύνη για όσα έγιναν. Δεν ενημερώθηκαν ποτέ οι άνθρωποι για το πότε πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος. Ο αδερφός μου ίσως να είχε σωθεί, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Δεν δόθηκε ούτε εντολή εκένωσης. Οι δρόμοι στο μάτι που οδηγούσαν στη θάλασσα δεν είχαν καθαριστεί. Θα μπορούσαν να του είχαν πει να πάει στο λιμάνι, αλλά σε όλους έλεγαν να πάνε στο κόκκινο λιμανάκι. Αν είχε διαταχθεί εκένωση, θα είχαν φύγει έγκαιρα οι άνθρωποι και δεν θα εγκλωβίζονταν όσοι πήγαιναν προς τα εκεί, είπε η μάρτυρα στο δικαστήριο. Στην πλατεία Συντάγματος βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, θέλοντας να τιμήσει και να στηρίξει τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και να καλέσει όλες τις γυναίκες που απειλείται η ασφάλειά τους να μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν αυτό που βιώνουν. Ο κ. Θεοδωρικάκος συνομίλησε με αστυνομικούς που μοίριζαν ενημερωτικά φυλάδια για την Παγκόσμια ημέρα, αλλά και με γυναίκες που ενημερώθηκαν για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, σπάσε τη σιωπή. Σημαντικό έργο υλοποιούν καθημερινά πάνω από 400 στελέχη μας στα 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας, που μόνο φέτος έχουν αντιμετωπίσει πάνω από 10.000 τέτοιου είδους υποθέσεις άσκησης βίας, στη συντριπτική πλειοψηφία ενάντια στις γυναίκες. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη βία απέναντι στις γυναίκες, δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
μιλάτε τώρα σε αυτό το σημείο μαζί να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, έλατε αναλυτικά τώρα να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας, τι συμβαίνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, ξεκινώντας από τη Λάρισα και καλωσορίζοντας εδώ μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Πάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας θέματα, ειδικά εμάς των δύο. Είναι γνωστό πια αυτό, έτσι δεν το κρύβουμε. Εννοείται πως δεν το κρύβουμε και καλά κάνουμε και δεν το κρύβουμε, γιατί είναι μεγάλη μας αγάπη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα. Μαύρη Παρασκευή σήμερα για την εμπορική αγορά, για τις εμπορικές αγορές παντού. Φαίνεται όμως ότι ίσως είναι μια άσπρη τελικά Παρασκευή για τα ταμεία των καταστημάτων. Κινήθηκε ικανοποιητικά. Ήταν αυξημένη η κίνηση. Νομίζω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ήταν μια ημέρα που σίγουρα έβγαλε περισσότερο κόσμο στην εμπορική αγορά. Αυτό μπορούμε να το επισημάνουμε. Ωστόσο, δεν έμοιαζε, Βάσο, αυτή η Black Friday με τις πολλές προηγούμενες που έχουμε ζήσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, τις σουρές που βλέπαμε έξω από μεγάλα πολυκαταστήματα, από μεγάλες πολυεθνικές, δεν τις είδαμε σήμερα. Όχι όμως ότι δεν έχει και κόσμο η εμπορική αγορά. Κοίτα, αυτό έχει εξήγηση. Και το ξέρεις και εσύ και από το δικό σου ρεπορτάζ. Βέβαια. Και το έχουν ακούσει και οι τηλεθεατές μας, γιατί είχαμε και χθες και προχθές φιλοξενήσαμε τους προέδρους των εμπορικών συλλόγων, επειδή πλησιάζει αυτή η μέρα, και τι έλεγαν. Ότι πήραμε αυτή την ξενόφερτη ιδέα, την υιοθετήσαμε στις δικές μας εμπορικές αγορές, αλλά την κάναμε τελικά αλλά ελληνικά. Την ξεχυλώσαμε. Την ξεχυλώσαμε. Δεν ήταν Παρασκευή, ήταν ολόκληρη εβδομάδα. Μη σου πω και μήνας, γιατί ξεκίνησαν από αρχές του Νοέμβρη. Όλο και προσφορές, όλο και πλησιάζει αυτή η Black Friday. Οπότε δεν ήταν η σημερινή ημέρα. Δηλαδή και χθες να πήγαινες και προχθές να πήγαινες σε πάρα πολλά καταστήματα. Προσφορές. Είχε ήδη έκπτωση. Έτσι. Επίσης, μην ξεχνάς ότι φέτος έχουμε και κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοέμβρη. Οπότε, κάπως έτσι, κάποιες επιχειρήσεις έβαλαν κάποιες προσφορές σε προϊόντα, είχαν έκπτωση. Σίγουρα όμως σήμερα κάποια καταστήματα, όχι όλα, είχαν παραπάνω ποσοστό έκπτωσης, είχαν σε περισσότερα προϊόντα, αλλά δεν ήταν αυτή η Black Friday που ξέραμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Σε καμία των περιπτώσεων. Όμως ήταν μια καλή ημέρα για τα ταμεία των εμπόρων. Μην ξεχνάς ότι στη Λάρισα η εμπορική αγορά είναι και το απόγευμα ανοιχτή. Και επίσης θα είναι και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έτσι θα λειτουργήσουν με τιμές εκπτωτικές και το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αν κανείς θέλει να κάνει έξυπνες αγορές και σε καλύτερες τιμές, υπάρχουν πολλά προϊόντα. Την τιμητική τους, όπως καταλαβαίνεις, γυναίκες είμαστε υποδήματα ένδυση και καλλιντικά. Είχαν την τιμητική τους. Όλο και κάτι θα βρεθεί έτσι. Πάντα κάτι βρίσκουμε να αγοράσουμε. Χρειαζόμενο, αλλά βρίσκουμε. Και πολλές φορές όχι και τόσο άμεσα έτσι χρειαζόμενο, απλά για να γίνει αγορά. Για ψυχολογικούς κυρίως λόγους. Ναι, για ψυχολογικούς λόγους, ναι. Είναι γνωστά οι αυτά. Οι άντρες πάντως περισσότερο επέλεξαν, όπως καταλαβαίνεις, ένα κινητό, κάτι άλλο, ένα πληκτρολόγιο του υπολογιστή, άλλα πράγματα. Εμείς κάναμε και γκάλο πάντως για να δούμε τον παλμό έτσι των πολιτών. Κυρίως οι νέοι ήταν αυτοί που βγήκαν να καταναλώσουν, έτσι, mm-hmm. οι πιο νεαρές ηλικίες, οι οποίες έτσι στήθηκαν και στις σουρές σε κάποια καταστήματα για να πάρουν το προϊόν σε έκπτωση. Καταναλωτές λοιπόν, πολίτες μίλησαν σήμερα στην τηλεόραση του Άστρα και πάμε να τους παρακολουθήσουμε. Yeah.
Τις προσφορές λόγω της Black Friday εκμεταλλεύονται σήμερα οι λαϊσέ καταναλωτές, καθώς ξεχύθηκαν στην αγορά της Λάρισας προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους σε προσιτές τιμές. Πολύ καλά. Ακριβά λίγο, αλλά πολύ καλά. Δεν ισχύει αυτό που λένε μεγάλες εκπτώσεις? Έτσι και έτσι μπορώ να πω προσωπικά εγώ. Δεν έχω βρει σε πολλά προϊόντα εκπτώσεις. Δεν θέλαμε κάτι να ψωνίσουμε. Έκανα παρέα στο φίλο μου και δεν ψώνησα ούτε εγώ. Όχι. Πώς τα βλέπετε όμως, μιας και κάνετε μια βόλτα? Οι τιμές είναι ίδιες, πιστεύω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικό. Θα θέλετε να έχουν έτσι μεγάλες προσφορές για να κάνετε και τα ψώνια? Σωστά, σωστά. Τα καταστήματα με ρουχισμό, υποδήματα και ηλεκτρονικές συσκευές έχουν την τιμητική τους. Εντάξει, σχετικά συμμέτριες καταστάσεις. Όχι μεγάλα ποσοστά πάντα. Ναι, ναι. Μικρά, πολύ μικρά. Δυσκολεύτηκες, υπήρχε ουρά ή όχι? Δεν υπήρχε πολύ κόσμο. Όπως άλλες φορές που πρέπει να υπάρχει παραπάνω, αλλά δεν είχε πολύ κόσμο. Τι ψώνησες? Ένα πληκτρολόγιο πήρα. Αυτό. Ήταν σχετικά καλύτερη τιμή απλά, έτσι? Ναι, ήταν σε μισή τιμή περίπου. Ή από τις πιο καλές προσφορές που έχω δει. Ψώνησαμε σήμερα? Όχι. Όχι, δεν ψώνησαμε. Δεν θέλατε να ψωνίσετε, δεν υπάρχει και καλές προσφορές? Τώρα σε λίγο θα πάω. Έχουν πολλές προσφορές και θέλω να αγοράσω κάτι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Πιστεύω πως ναι, είδα πολύ κόσμο, γιατί όχι. Τι θα ψωνίσεις, ρούχα? Ρούχα πιο πολύ. Ρούχα. Θέλω να πάρω. Τα οποία τα είδες σε τι ποσοστά έκπτωσης? Περίπου στα 15 με 30. Ήταν καλά. Θα παίρνεις καλύτερη όμως? Ναι, λίγο περισσότερο ναι. Κάπου στους 45 εκεί ναι. Υπενθυμίζετε πως αυτός ο θεσμός είναι διαφορετικός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς δεν υπάρχουν φέτος οι καθιερωμένες ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου, όπως ίσχυε ως τώρα, διότι καταργήθηκαν. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις και νέα πρόσωπα, νέους ανθρώπους, να μιλούν λίγο και για τις αγορές τους. Τώρα, τελευταία, το καλάθι του νοικοκυριού, η ακρίβεια, το πετρέλαιο, εντάξει, ναι. Λίγο... Η ψυχολογία μαύρισε η ψυχή μας κάθε μέρα να βλέπεις όλα αυτά. Καλό εντάξει, είναι να και αυτό και που λίγη γίνεται. Ζωή και λίγη ζωντάνια. Και, και για την εμπορική αγορά πολύ καλό και για τους καταναλωτές έτσι καλό. Να αλλάζει λίγο η ψυχολογία, δεν είναι τίποτα τώρα. Έτσι, με λίγα ή πολλά ψώνια βάσω η αγορά κινήθηκε είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι ήταν μια συγκλονιστική ημέρα και όλοι ξαφνικά ξεχύθηκαν στην αγορά για να ψωνίσουν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούσα να δεις, δεν είδαμε τέτοιες εικόνες, αλλά κινήθηκε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είδαμε κόσμο, δεν έγιναν αγορές. Είναι η αλήθεια, είναι ένα διάλειμμα από το μούδιασμα που γνωρίζουμε ότι πάντοτε έτσι επικρατεί τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου και μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα. Έτσι. Είναι μουδιασμένη η αγορά πάντοτε. Είναι ένα διάλειμμα αυτό μέχρι να έρθουν τώρα τα Χριστούγεννα, να πλησιάσουμε στις γιορτές. Και να έχεις και κάτι να περιμένεις. Λες τώρα για να δούμε την Παρασκευή, τι θα γίνει αυτή τη μαύρη Παρασκευή, τι έκτος θα έχει, κάτι που ενδεχομένως θέλουμε να ψωνίσουμε. Και 15 και 20 και 30% να αγοράσεις κάτι το οποίο θες πραγματικά σε έκπτωση, σίγουρα καλό είναι αυτό για την τσέπη του καταναλωτή. Ήταν και μια ημέρα καλή σήμερα και κυρικά, αν θέλεις. Δηλαδή, έκανε κανείς και τη βόλτα του. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και μια ανάσα πριν από ακριβώς ένα μήνα από τα Χριστούγεννα, ακριβώς όμως. Οπότε, πολλοί κάναν και τη βόλτα τους να δουν τι έχουν αγοράσουν και κοντά στις γιορτές και κάτι πιο γιορτινό και σε ντύσιμο, στην ένδυση. Να κάνουν και κάποια δώρα ενδεχομένως. Κινήθηκε η αγορά. Να μην τα βλέπουμε όλα σκούρα, να βλέπουμε έτσι και μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Και σίγουρα ήταν καλό και για τους ίδιους τους εμπόρους, έτσι, αυτή η εικόνα. Ελπίζουμε έτσι στο τέλος της ημέρας να υπάρχει θετικότητα το αποτύπωμα στα ταμεία τους. Γιατί το χρειάζονται αυτές τις ημέρες ειδικά. Τώρα, 25 Νοεμβρίου σήμερα, Σοφία, γιορτή της Αγίας Εκατερίνης. Τιμήθηκε, γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα. Εντάξει, έχω τρεις Κατερίνες στο σπίτι. Κόρη, μάνα, πεθερά. Να οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν, η τριάδα σήμερα γιορτάζει. Προφανώς είναι πολλές οι Κατερίνες τελικά, δεν το είχα διαπιστώσει. Αλλά τελικά είναι πολλές οι Κατερίνες που γιορτάζουν και την τιμητική της έχει και η εκκλησία φυσικά εκεί στη συνοικία του Αλκαζάρ. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα. Να πούμε το απόγευμα βάσο θα έχουμε και την περιφορά της εικόνας εκεί στην συνοικία. Και λόγω και του πολύ καλού καιρού αλλά και αυτής της γιορτής σήμερα πάρα πολλοί ήταν οι πιστοί που έσπευσαν εκεί να παρακολουθήσουν και την Θεία Πανηγυρική Δοξολογία. Να δούμε το θέμα. Με πανηγυρική Θεία Δοξολογία γιορτάστηκε για Εκατερίνη στον ομώνυμο Ιερό Ναό σε συνοικία του Αλκαζάρ στη Λάρισα παρουσία δεκάδων πιστών. Εκόν ζώου
Αργά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της εικόνας Αγίας Εκατερίνης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα, Σοφία, πάμε να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Και εκεί υπήρχε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, τροποποίησε τον αρχικό σχεδιασμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί ήταν αρκετοί που ήθελαν να ενταχθούν. Ακριβώς. Είναι αυτό το οξύμορο που λέμε καθημερινά και βάζω και εσύ λες πόσα προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες. Όμως μην ξεχνάς ότι πολλοί έτσι νέοι έχουν κληρονομήσει και τα χωράφια των γονιών τους. Αγαπούν τη γη, θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους να καλλιεργήσουν. Ήταν λοιπόν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον νέων οι οποίοι ήθελαν να ασχοληθούν με τη γη τους. Αποτέλεσμα η Περιφέρεια Θεσσαλίας να ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο και τον κύριο Γιωργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να αυξήσει τον αριθμό των νέων αγροτών και τη χρηματοδότηση, φυσικά αναφερόμαστε πάντα. Έτσι λοιπόν από 1.100 που ήταν στη Θεσσαλία πήγαμε στους 1.500 και πλέον νέους αγρότες, πάνω από 400 λοιπόν οι νέοι. 56 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν και θα μοιραστούν οι νέοι αυτοί δικαιούχοι του προγράμματος και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να έχουν τουλάχιστον έτσι για τα πρώτα τους έξοδα να μπορούν να καλλιεργήσουν την γη τους και να ευχηθούμε βεβαίως βάσο να μην αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα που τα βλέπουμε ήδη με τον αγροτικό κόσμο. Έτσι, μακάρι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Σοφία. Αυξάνονται σε 1.524 συνολικοί δικαιούχοι του προγράμματος Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του 2014-2020, πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέταξε με απόφαση του Περιφερειάρχη 418 νέους αγρότες για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Επιπλέον 418. Έχει 36 εν δυνάμει με κάποια δικαιολογητικά που θα αποστείλουν για να ενταχθούν και αυτοί στο πρόγραμμα. Και γίνονται προσπάθειες από τον Περιφερειακό και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με το Υπουργείο να μπορέσουμε να εντάξουμε και τους επιλαχώνες που είναι άλλοι 141. Γίνονται προσπάθειες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ενδυνάμει δικαιούχοι για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση δικαιολογητικών προβλέπεται από σχετικό άρθρο ανέρχονται σε 36 σε συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης στο 1.315.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, στηρίζει τους νέους αγρότες, πιστεύει στο νέο εργατικό δυναμικό, νέο παραγωγικό δυναμικό, γιατί αυτό θα φέρει αποτέλεσμα στην περιοχή μας, που η περιοχή μας στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Και μέσα από αυτό θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε, να κρατηθεί συνέχεια στην οικονομία της Θεσσαλίας. Γιατί όπως ξέρετε όλα είναι μια λυσίδα. Το ένα φέρνει το άλλο και υπάρχει συνέχεια. Όταν αυξήσουμε την παραγωγική διαδικασία με νέους ανθρώπους, που θα ενταχθούν στην ύπαιθρο, θα έχουμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα και σίγουρα πιο νέα και πιο φρέσκα μυαλά. Τέλος, όπως τονίζεται από την Περιφέρεια, στηρίζουμε την πράξη στους νέους ανθρώπους. Στηρίζουμε την επιλογή τους να μείνουν στον τόπο τους, να καλλιεργήσουν τη γη και να παράγουν. Τώρα, από τη μία, ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή, αγρότες και κτηνοτρόφοι, και από την άλλη, η Σοφία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα λέγαμε ότι αυτοί έτσι δύο χώροι, δύο τομείς είναι που κλειδονίζονται πολύ σίγουρα περισσότερο, όχι ότι για κανέναν είναι απλά τα πράγματα σήμερα.
Και γι' αυτό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ανάδειξη αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι και πόσο σπουδαίο είναι, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα που χάνονται δυστυχώς, γιατί κάποιος δεν γνωρίζει, δεν είναι σωστά ενημερωμένος ή δεν γνωρίζει τις ημερομηνίες για να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όπως πολύ σωστά υπόθηκε στην εκδήλωση βάσεων, η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη είναι 50 και 60 άτομα. Στην Ελλάδα η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να είναι από 2-3 άτομα μέχρι και 10 το πολύ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και το έχουν και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Πρόκειται για μικρές οικογενειακές ενδεχομένως επιχειρήσεις με κάποιους εργαζόμενους που στηρίζουν έτσι την επιχείρηση. Άρα λοιπόν πολλά προγράμματα τα έχουν ανάγκη. Πολλές επιχειρήσεις θέλουν αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, προκειμένου έτσι να συνεχίσουν και όχι απλά να συνεχίσουν, αλλά να εξελίξουν και όλες τις επιχειρήσεις τους. Για όλα αυτά λοιπόν ενημερώθηκαν σε σχετική εκδήλωση χθες και μάλιστα υπήρξε και μια παρουσία ενός ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Για να παρακολουθήσουμε. Παρουσιάστηκε στο Πάρκο Καινοτομίας το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ιατρείο μικρών επιχειρήσεων». Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα πρόβλημα. Ξέρετε, εμείς οι οικονομολόγοι της ανάπτυξης, κυρίως στο περιφερειακό επίπεδο, μελετάμε τα προβλήματα των διαφόρων περιοχών. Πάντοτε, ό,τι και να πούμε για υποδομές, το περιβάλλον ή άλλα τέτοια σημαντικά θέματα, στο τέλος της μέρας θα καταλήξουμε στο ζήτημα του παραγωγικού συστήματος, το ζήτημα της επιχειρηματικότητας. Και εκεί, ό,τι δρόμους και να φτιάξεις, όσα και να προστατεύσεις το περιβάλλον, ό,τι άλλες παρεμβάσεις και να κάνεις, αν δεν μπορείς να έχεις ένα ισχυρό, ανθεκτικό παραγωγικό σύστημα, τότε οι οικονομίες δεν έχουν την ανθεκτικότητα ούτε τις προοπτικές που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν δύσκολες περιόδους. Το πρόβλημα με το παραγωγικό σύστημα, κυρίως όμως στην περιφέρεια, είναι ότι αποτελείται κυρίως από πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς εδώ, έτσι. Εκεί όταν λένε μικρή επιχείρηση εννοούν 50-100 εργαζόμενους. Εδώ πέρα όταν λένε μικρή επιχείρηση εννοούν τις micro, δηλαδή από 1-9 εργαζόμενους. Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας online υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση αποτελεσματικότητάς του στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει πολύ μεγάλη αξία αν πραγματικά γίνει εργαλείο σε αυτή την μικρή επιχείρηση. Τώρα θεωρώ ότι το ερευνητικό θα πρέπει να περάσουμε στην πράξη για να αποδειχθεί ότι είναι ένα κρίσιμο εργαλείο και μπορεί να στηρίξει και να βελτιώσει τις μικρές επιχειρήσεις σε αυτές που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, marketing, management, όχι μόνο θεωρητικά, που θα τους προσφέρει το εξή του. Εγώ την μεριά μου σαν επενδυτήριο θα πω μια κρύα που ακούμε ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν βλέπουμε ακαδημαϊκή κοινότητα. Δυστυχώς, έχουμε προγράμματα, μιλάμε για έρευνα, μιλάμε για τεχνολογία, αλλά είναι κυδωμένη στα γραφεία των καθηγητών, των πανεπιστημίων και δεν πηγαίνουν στην αγορά εργασίας. Δεν πηγαίνουν στην επιχειρηματικότητα που τους είναι ανάγκη. Γιατί το δύσκολο είναι να επιχειρήσουν. Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχουν τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και έλα τέλος, Σοφία, να δούμε πώς συνεχίζονται οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση των ρούχων. 120 κάδοι στην πόλη, δεν τους λες και λίγους, έτσι, δεν το συζητώ. Και θα υπάρχει και μια εφαρμογή από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων που θα μπορείς να ξέρεις σε ποιο ακριβώς σημείο, μια ηλεκτρονική εφαρμογή, να ξέρεις σε ποιο σημείο της πόλης υπάρχει ένας κάδος ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων. Επίσης, σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως και αυτή που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Ενημέρωση στα παιδιά αλλά και ευαισθητοποίηση σε σχολεία
ώστε να μην πετάνε τα ρούχα τους ή τα υποδήματα, γιατί τα έχουμε βαρυθεί ενδεχομένως, δεν έχουν πάθει και τίποτε. Mm-hmm. Γιατί να καταλήγουν σε μια χωματερή και να μην πηγαίνουν σε κάδους ανακύκλωσης των ρούχων και να ξαναεπιστρέφουν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση η σημερινή και μια δράση μάλλον από πλευράς και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν και τα παιδιά, παρέδωσαν λοιπόν... Εκεί είναι το στοίχημα. Τα παιδιά να μπουν μέσα σε όλο αυτό το πλάνο. Ακριβώς. Και όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κάποτε ξεκινήσαμε με λίγα ρούχα και ξαφνικά μιλούμε για τόνους από ρούχα, τα οποία επιστρέφουν πάλι στον άνθρωπο, επιστρέφουν πάλι στα κοινωνικά παντοπολία. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Βάσο, mm-hmm. στις φυλακές, σε συλλόγους, σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Πολύ σπουδαία αυτή η πρωτοβουλία. Πριν δούμε το ρεπορτάζ, θα σε ευχαριστήσω και... Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ωραίες έξυπνες αγορές. Black Friday ακόμα συνεχίζεται. Έχουμε και το απόγευμα ανοιχτή αγορά στη Λάρισα. Έτσι. Αλλά να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Στολίζεται η Λάρισα. Σήμερα έβλεπα σε πάρα πολλούς δρόμους, βάζαν τα λαμπιόνια και στα δέντρα. Οπότε περιμένω τις επόμενες ημέρες να έχω ένα λαμπερό ρεπορτάζ. Δευτέρα, έτσι. Θέλω το πιο λαμπερό ρεπορτάζ. Τις πιο όμορφες εικόνες από τη Λάρισα. Έτσι, για να αλλάξει και η διάθεσή μας, έτσι κι αλλιώς, γιατί σε ένα μήνα Χριστούγεννα θα κάνω κι εγώ σαν το μεγάλο πολυκατάστατο των παιδιών. Θα σου λέω κάθε μέρα, 23 Εκεί μέρες, κατευθυνόμαστε. 22. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς τελικά. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Σοφία μου. Πολύ καλό απόγευμα. Καλό πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδος Μείωση Αποβλήτων και του Προγράμματος Ανακυκλώνων Ρούχα και Παπούτσια, με τη συμμετοχή 24 σχολείων στη Λάρισα, πραγματοποιείται κοινή δράση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Λαρισαίων. Ο Αντιδήμαρχος κ. Νταΐς, καθώς και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Ζέρβας, στο πλαίσιο της ανλόγου δράσης επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο και λύκειο της πόλης. Εμείς προσπαθούμε συνέχεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και με δράσεις τέτοιες και με πολλά άλλα ακόμη πράγματα, ούτως ώστε να ανεβάσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης γενικότερα. Τώρα εδώ είναι κάτι στοχευμένο. Προσπαθούμε πάντα όσο γίνεται να πυκνώσουμε το δίκτυο των ειδικών κάδων αυτών στους οποίους μπορούμε πλέον να ρίχνουμε τα ρούχα και τα παπούτσια. Έχουμε φτάσει ήδη στους 120 κάδους που υπάρχουν στην πόλη με την εταιρεία η οποία συνεργάζεται και διαχειρίζεται όλο αυτό τον όγκο και θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακό. Γιατί πυκνώντας το δίκτυο αυτό, σας πω μόνο ένα στοιχείο, το πρώτο εξάμηνο του 2021 είχαμε 85.000 τόνους και το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουμε φτάσει στους 124.000 τόνους, δηλαδή υπάρχει μια αύξηση περίπου 46%. Ελπίζουμε ότι αυτή τη χρονιά θα φτάσουμε τους 200.000 τόνους. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο νούμερο αυτό, μέχρι τι γινόταν, μέχρι από το 18 που ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή η δράση, πήγαιναν στον ηχητά και θάβονταν. Υλοποιούμε τη δράση ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Υλοποιούμε τη δράση λοιπόν ανακύκλωσης κλωστοϊφαντουργικών υλικών. Ο στόχος είναι διπλός. Απ' τη μια να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους μας, τους μαθητές μας σε θέματα ανακύκλωσης και στα θέματα προφανώς σωτηρίας του πλανήτη. Και απ' την άλλη μεριά να εμφυσίσουμε και το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας. Ξέρετε, τα κλωστοϊφαντουργικά είναι το τέταρτο, ας πούμε, θα έλεγα, προϊόν σε μέγεθος το οποίο ανακυκλώνεται, σε ποσότητα το οποίο ανακυκλώνεται, άρα και το τέταρτο υλικό επιβάρυνσης του πλανήτη. Όπως τονίσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα συνεχίσουν και με άλλες δράσεις ευαισθητοποίηση για το θέμα της ανακύκλωσης. Λοιπόν, ελάτε τώρα να συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στη Μαγνησία και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ποιες εξελίξεις έχουμε γύρω από τις καταγγελίες για την Κιβωτό του κόσμου. Θα δούμε τα νεότερα σε δικαστικό επίπεδο με τη βοήθεια της συναδέλφου της Βάσος Κυριαζή, αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Είναι η Βάσο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βάσο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές της εκπομπής. Τις τελευταίες ημέρες... Είναι τσουνάμι αποκαλύψεις και οι πληροφορίες που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Να σας πω σε δικαστικό επίπεδο ότι η εισαγγελία Βόλου, όπως λένε οι πληροφορίες, ανέθεσε στην ασφάλεια μία ακόμη προκαταρτική. Η προκαταρτική αυτή, μέσα από αυτή την προκαταρτική θα διερευνηθούν οι καινούργιες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα αλλά και καταθέσεις
προθέσεις και μηνύσεις που έχουν κατατεθεί στην Εισαγγελία Αθηνών, αλλά αφορούν τη δομή του Βόλου. Mm-hmm. Η μητέρα ενός παιδιού τρόφιμου στο Ίδρυμα, στη δομή του Βόλου, στο Διμήνι, έχει καταθέσει μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών για κακοποιητική, λεκτική και σωματική συμπεριφορά σε βάρος του παιδιού της. Πέρα από αυτά όμως, πέρα από την καταγγελία αυτή που θα διερευνήσει η συγκεκριμένη προκαταρκτική, υπάρχουν και οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη χρήση ενός πράσινου κλουβιού, εκεί όπου βγήκε μια μητέρα και κατήγγειλε ότι το παιδί της αλλά και άλλοι τρόφιμοι κατά καιρούς κλειδώνονταν μέσα για ώρες χωρίς νερό και χωρίς τροφή, στο πλαίσιο μιας τιμωρίας που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος την επέβαλε. Όταν και ποιος βάσω, είναι αυτό. Βάσω, όταν μιλάμε για κλουβί, αναφερόμαστε στην ουσία σε ένα χώρο με σιδερένια γύρω κάγκελα, είναι κλειστό, ένα κλειστό σημείο. Βρίσκεται αυτό το κλουβί στον εξωτερικό χώρο της Κιβωτού, στο Διμήνι, παλαιότερα. Στο οποίο φιλοξενούνταν κάποια πουλιά. Μπράβο. Υπήρχαν πουλιά και ζώα εκεί μέσα. Πουλιά και ζώα, έτσι ακριβώς. Οι καταγγελίες τώρα, μέσα σε αυτό το καταιγισμό των καταγγελιών, υπήρξαν τις τελευταίες μέρες καταγγελίες ότι σε αυτό το σιδερένιο μικρό χώρο, το κλουβί, όπως και εσύ το περιγράφεις, εκεί κλείνονταν παιδιά για τιμωρία. Για τιμωρία, επειδή είχαν κάνει διάφορες αταξίες. Μάλιστα. Για να συνετιστούν. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω επίσης ότι μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στο ταχυδρόμο αποκαλύπτεται και το εξής. Μετά τις καταγγελίες που έγιναν από το Χρόνι Χλίτσιο και προκλήθηκε η πρώτη προκαταρκτική, στην ασφάλεια Βόλου αρχές Σεπτεμβρίου απευθύνθηκε ακόμη μία εθελόντρια αυτή τη φορά, η οποία αυτή τη στιγμή ζει στην Κύπρο. Πρόκειται για τη Μαρία Χαραλάμπου. Σας λέω επίσημα το όνομά της γιατί η ίδια επέλεξε μέσω σελίδας που διατηρεί στα social media, ναι, πριν από 10 ώρες να σπάσει τη σιωπή της, ναι, να επιβεβαιώσει αφενός τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Χλίτσιος, ναι, αλλά να προβεί και σε άλλες καταγγελίες που έχουν να κάνουν με αυτό το κλίμα το τοξικό, αλλά και συμπεριφορές κακοποιητικές που και η ίδια διαπίστωσε. Και όπως λέει στην ανάρτησή της, πήρα το κουράγιο και τη γενναία απόφαση κάποια στιγμή να μιλήσω και πήγε στην αστυνομία, στην ασφάλεια Βόλου. Κατά συνέπεια, μιλάς, Βάσο, για μία γυναίκα η οποία έχει περάσει μέσα από το χώρο της δομής ως εθελόντρια. Έχει περάσει, έχει δουλέψει ως εθελόντρια, ψυχολόγος στο επάγγελμα. Ναι. Δούλεψε δηλαδή στη δομή του Βόλου μέχρι πριν από 1,5-2 μήνες, Βάσο. Μέχρι τόσο πρόσφατα. Έτσι. Και μέσα στο Σεπτέμβριο αποφάσισε να πάει στην αστυνομία του Βόλου, στην ασφάλεια, και να πει τα πράγματα που η ίδια βίωσε εκεί πέρα. Μάλιστα. Και θυμίζεις, Βάσο, μετά τώρα τη νέα εισαγγελική έρευνα που ξεκινάει από σήμερα με όλα τα καινούργια στοιχεία. Στο Βόλο τρέχει ήδη μια εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες του Χρόνη Χλίτσιου. Που είχαν γίνει από το Χρόνη Χλίτσιο τον περασμένο Αύγουστο και εκείνος, για τον ξυλοδαρμό τριών ανηλίκων παιδιών. Και εκείνος με το ονοματεπώνυμό του τα είπε όλα. Είχε αυτά, τα εξιστόρισε. Σωστά. Όταν κατευθύνθηκε, απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατέθεσε την καταγγελία του, προχώρησε και δημόσια, είπε το τι έχει περιέλθει στην αντίληψή του, έτσι, γιατί... Όπως επίσης, Βάσο, για να μην αδικούμε κανέναν, θα πρέπει να πούμε ότι από τις 12 Αυγούστου και οι εργαζόμενοι με το επώνυμό τους είχαν στείλει επιστολή, οι εργαζόμενοι της δομής του Βόλου εννοώ, στη διοίκηση του Ιδρύματος, θίγοντας συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την καταγγελία που όλοι γνωρίζαμε που είχε δημοσιοποιηθεί για τον ξυλοδαρμό των τριών ανηλίκων, και ζητούσαν τότε από τους υπευθύνους σε επίπεδο διεύθυνσης αλλά και τον πατέρα Αντώνιο να σταματήσουν
όλα αυτά τα οποία πληγώνουν το Ίδρυμα, πληγώνουν και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην συγκεκριμένη δομή για να μπορέσουν να επαναταθούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Ήταν τότε άμεση και η αντίδραση λοιπόν των υπολείπων εργαζομένων με ενυπόγραφη κοινή επιστολή τους, όπως το λες και εσύ Βάσο, είχαν προειδοποιήσει κεντρικά τη διοίκηση της Κιβωτού για αυτές τις καταγγελίες, τις αναφορές περί ξυλοδαρμού εδώ στη δομή της Κιβωτού. Μία επιστολή σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος και τόνο που εφιστούσε την προσοχή όλων των διοικούντων αφενός να διερευνηθεί τι είχε γίνει, γιατί μιλούσαν για ένα άτομο που ήρθε από Αθήνα στο Βόλο και το οποίο δεν υπήρχε στο καθηκοντολόγιο και δεν είχε καμία, έτσι, καμία αρμοδιότητα. Με ποια ιδιότητα έκανε τις ανακρίσεις που έκανε στα παιδιά και χτυπούσαν και καπανάκι γενικότερα για τη λειτουργία της δομής, υπό την έννοια ότι είχαν την αγωνία τους και έχουν την αγωνία τους, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ και με ανθρώπους που συνομιλούμε, για το τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ηρεμία αυτών των παιδιών που γίνονται από κάθε μέρα όλων των εξελίξεων. Αν πιστεύει κανείς ότι αυτά τα παιδιά δεν ενημερώνονται, ενημερώνονται, έχουν κινητά, μιλάνε με τον έξω κόσμο και καθημερινά μένουν και αυτά, έχουν αποσβολωθεί και ψάχνουν να βρουν μία αγκαλιά, μία παρηγοριά, μία στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απομείνει τώρα στη δομή και δίνουν και αυτοί μεγάλη μάχη για να κρατήσουν αυτή τη δομή και τα παιδιά όρθια. Γιατί είναι μια δύσκολη δοκιμασία, κακά τα ψέματα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα που συνεχίζουν και δίνουν από τον πολύτιμο χρόνο τους, από την ψυχή τους, στέκονται δίπλα στα παιδιά. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αρνητικό και δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Έτσι, με τις καταγγελίες αυτές, εκείνοι συνεχίζουν και στέκονται δίπλα στα παιδιά. Βάσο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις με την Κιβωτό του Κόσμου και τη δομή πιο συγκεκριμένα στο Δημήμι, εδώ στο Βόλο. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις τώρα. Μαζί μας ο Βασίλης Μπαντίδης για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα και σε σένα. Τι τραγικό τώρα ήταν αυτό το χθεσινό νέο για το ένα φρικτό τροχαίο που έγινε στην Αθήνα σε μια έτσι με μεγάλη κυκλοφορία λεωφόρο, στη λεωφόρο Μεσογείων. Θύμα εκεί αυτού του τροχαίου ένας 28χρονος. Εσύ χθες είχες από την πρώτη στιγμή την πληροφορία ότι επρόκειτο δυστυχώς για ένα βολιώτη, για ένα παλικάρι με καταγωγή από το Βόλο, αλλά ήταν οι στιγμές εκείνη την ώρα που ήταν η εκπομπή σε εξέλιξη, οπότε χρειαζόταν η διασταύρωση όπως πάντοτε κάνουμε. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη διασταύρωση για τον 28χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο. Το σοκ είναι ξανά μεγάλο, διότι το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές σοκαριστικές ειδήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι το τελευταίο 24ωρο από τον απροσδόκητο χαμό του 28χρονου Βολιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο στην Αττική. Συγκλονίζει την ίδια ώρα η μητέρα του 28χρονου Βολιώτη, που με ανάρτηση στο Facebook του άλλου της γιου έγραψε «Σχίστηκε ο ουρανός σήμερα και αγκάλιασε το παλικάρι μας». Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον 28χρονο αρχισμηνία της πολεμικής αεροπορίας από το Βόλο, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο τα ξημερώματα της 5ης στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της γέφυρας Κατεχάκη, όταν έσπευσε να τρέξει να προλάβει το υπηρεσιακό λεωφορείο και δυστυχώς αρχικά παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο ανέβαινε τη λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα. Και ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που εξφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και εκεί τον παρέσυρε και άλλο όχημα στη συνέχεια. Πραγματικά είναι το σοκ τεράστιο, οι στιγμές συγκλονιστικές. Και ο απροσδόκητος αυτός χαμός του νέου ανθρώπου. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός του ενός οχήματος ήταν φαντάρος, ο οποίος από τη σύγκρουση υπέστη διάσηση και μεταφέρθηκε σε κοντινό στρατιωτικό νοσοκομείο. Και πραγματικά ο Βόλος σήμερα είναι συγκλονισμένος από την απώλεια αυτού του παλικαριού, που δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή τόσο νέος, 28 μόλις ετών. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πολεμικής αεροπορίας από το Βόλο που υπηρετούσε στην Τανάγρα. Είναι ο νεκρός από το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της 5ης στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αθήνα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Τζαμτζή. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:40 το πρωί, όταν ο άτυχος υπαξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας προσπάθησε να διασχίσει τη Μεσογείων. Η μητέρα του συγκλονίζει με ανάρτησή της τον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook του δεύτερου γιού της, όταν εκείνος δημοσιεύει την είδηση του θανάτου του αδερφού του. Πάψε, γέ μου, πάψε. Σχίστηκε ο ουρανός σήμερα και αγκάλιασε το παλικάρι μας.
Άπλωσαν τα χέρια του οι άγγελοι του Θεού και τον πήγαν δίπλα του στα δεξιά του θρόνου του. Πάψε γε μου, είναι χαρούμενος τώρα ο Αντρέας μας. Αλήθεια είναι χαρούμενος, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτοκίνητο του στρατού με συμβατικές πινακίδες που κινούνταν στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων. Περίπου στο ύψος πριν από τη γέφυρα της Κατεχάκη τον παρέσυρε και τον εξφενδόνησε στο αντίθετο ρεύμα. Και εκεί άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο τον παρέσυρε για δεύτερη φορά. Ο άτυχος αρχισμηνίας έτρεχε να προλάβει το λεωφορείο για την Τανάγρα, όπου υπηρετούσε στην 114 πτέρυγα μάχης. Ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που τον χτύπησε είναι φαντάρος. Από την πρόσκουρση πέστη διάστηση και μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο 28χρονος αρχισμηνίας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στον Ευαγγελισμό που υπέκυψε δυστυχώς τα τραύματά του. Όλη η πόλη του Βόλου και ευρύτερα η Μαγνησία είναι συγκλονισμένη από τον απροσδόκητο χαμό του. Ο άτυχος Βολιώτης αφήνει πίσω του τους γονείς του και τα τρία του αδέρφια. Ο Ανδρέας Τζαμτζής παντός ήταν και αθλητής της ανάληψης. Όλοι στο Βολιώτικο Σύλλογο είναι συγκλονισμένοι από το χαμό του και εξέδωσαν και σε λυπητήρια ανακοίνωση που αναφέρει. Από σήμερα η οικογένεια της ανάληψης Βόλου είναι φτωχότερη από την άδικη και απροσδόκητη απώλεια του επί πολλά χρόνια αθλητή της Ανδρέα Τζαμτζή. Ο Ανδρέας από μικρός τίμησε το σύλλογό μας και γενικότερα τον μπάσκετ της πόλης μας, αγωνιζόμενος από τα προαγωνιστικά τμήματα μέχρι και την ανδρική μας ομάδα. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θα σε θυμόμαστε πάντα, Αντρέα, καλό σου ταξίδι. Η τηλεόραση του Άστρα εύχεται θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον 28χρονο αρχισμηνία της πολεμικής αεροπορίας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, πάμε να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό φαρμακείο. Είναι το κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο, είναι σε διάφορα έτσι, θέματα της καθημερινότητας, τα οποία οι δημοτικές αρχές προσπαθούν μέσα από αυτές τις δομές να προσφέρουν όσο γίνεται τη βοήθειά τους σε ευάλωτες οικογένειες, σε ανθρώπους μοναχικούς που έχουν ανάγκη. Αλλά εδώ τώρα για το κοινωνικό φαρμακείο έχουμε κάλεσμα από το Δήμο Βόλου να ενταχθούν ωφελούμενα ή τι γίνεται ακριβώς? Ακριβώς ένα κάλεσμα συγκεκριμένο λοιπόν από πλευράς του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα τοποθετήθηκε επί του θέματος ο κ. Απόστολος Δαρκάδας Βεργής, ορμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος μας είπε ότι το κάλεσμα αφορά εντάξεις ωφελούμενων. Στο πλαίσιο αυτό το κοινωνικό φαρμακείο τους παράγει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και άλλα προϊόντα για την ένταξη των νέων ωφελούμενων, όπως μας είπε ο κ. Ζαρκάδας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του μήνα και συγκεκριμένες ώρες τώρα, στον μέχρι χώρο. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ναι, μέχρι 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα, γι' αυτό η υπενθύμηση. Ακριβώς. Επομένως, όσοι θέλουν, γιατί είναι και λίγες ημέρες. Απομένουν λίγες ημέρες, σωστά. Στον χώρο του κοινωνικού φαρμακείου, το πάλι 14, όπως μας είπε συγκεκριμένα. Τώρα, ευρύτερα το κάλεσμα πάντως και η στήριξη του Δήμου Βόλου υπάρχει αυτή τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία και περίοδο που έχουμε και τα προβλήματα με την οικονομική και ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, όπως μας διεμήνυσαν από το Δήμο Βόλου, καταβάλουν κάθε προσπάθεια όσο περνά από το χέρι του Δήμου Βόλου, γιατί και πολλά θέματα που αφορούν λογαριασμούς και οικονομικής φύσεως είναι και της πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Δήμος, εκεί που μπορεί, με ειδικά προγράμματα και ειδικές ενισχύσεις, στηρίζει ομάδες ανθρώπων ή μεμονωμένα άτομα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, μια ομπρέλα που ανοίγει, όπως είπες, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο και άλλες υπηρεσίες και παροχές, ώστε να στηριχθούν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε αυτή την ομολογουμένως πολύ δύσκολη συγκυρία για ολόκληρη τη χώρα. Για να παρακολουθήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βόλου, τι λέει για όλα αυτά τα θέματα. Με δεδομένη τη δύσκολη κοινωνικο-οικονομική ατμόσφαιρα, το κάλεσμα είναι συγκεκριμένο από πλευράς του Δήμου Βόλου και των αρμόδιων υπηρεσιών του για νέες εντάξεις ωφελούμενων στο κοινωνικό φαρμακείο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι, στον χώρο του κοινωνικού φαρμακείου που είναι στην Τοπάλη 14. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Ζαρκάδας Βεργής, τοποθετήθηκε για το θέμα στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα. Στα πλαίσια του ονείρου που έχουμε ως Δήμος Βόλου, ώστε να μπορούμε να δώσουμε δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους συμπολίτες μας, ο Δήμος Βόλου είναι αυτός ο οποίος έχει ιδρύσει από το Μάρτιο του 2018 την κοινωνική δομή, το κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό φαρμακείο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει συμπολίτες μας υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου και με άδεια παραμονής, εγκεκριμένη άδεια, μετανάστες και συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δίνουμε, σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου δεν είναι άλλος από το να δώσουμε δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και επίσης, οι προϋποθέσεις είναι οι εξής, να αναφέρουμε. Με την παρουσία του Ε1 και του Ε9,
όπως επίσης με κάποιες ειδικές αιτήσεις, οι οποίες γίνονται στην υπηρεσία του κοινωνικού φαρμακείου, το ΠΑΛΗ 14 και στην Πρόνοια, μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες ώστε να ενταχθούν στο κοινωνικό μας φαρμακείο. Στο κοινωνικό φαρμακείο επίσης μπορούν να ενταχθούν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έχουν απόφαση ΚΕΠΑ, είναι και κεκριμένη απόφαση για πιστοποίηση αναπηρίας 67% άστεγοι και συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να καλύψουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, και είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε εργαζόμενοι. Στο διατάφτα το κοινωνικό φαρμακείο χρηματοδοτείται και συγχρηματοδοτείται από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020, το ΠΕΠ Θεσσαλίας που λέμε, με τη συγχρηματοδότηση του κοινωνικού ταμείου, του κοινωνικού ευρωπαϊκού ταμείου. Από το Δήμο Βόλου πάντως και τις αρμόδιες υπηρεσίες του το τελευταίο διάστημα, ώστε να στηρίζονται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στην πόλη και αντιμετωπίζουν δυσκολία σε ό,τι αφορά στο ενεργειακό θέμα και δεν μπορούν να αποπληρώσουν λογαριασμούς. Τώρα, τι πυρκαγιά είχαμε, Βασίλη, νωρίτερα σήμερα? Λοιπόν, σημειώθηκε ένα περιστατικό, όπως καταγράψαμε το ρεπορτάζ, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Φωτιά σε διαμέρισμα, συγκεκριμένα επί της οδού Βαλαωρίτου. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία τα ξημερώματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε συγκεκριμένα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου μετά τις 5 τα ξημερώματα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Και αμέσως στον τόπο του συμβάντος μετέβησαν δύο οχήματα με πυροσβέστες, τρεις για την κατάσβεση. Στο σπίτι διέμεναν δύο άνδρες, στον ένα εκ των οποίων χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, μάλιστα και αποπληρωμα του ΕΚΑΠ που έφτασε στον τόπο του συμβάντος. Η κατάσβεση της φωτιάς ολοκληρώθηκε μετά τις 6 το πρωί. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, παρά μόνο κάποιο είδος ρύπανση στον τοίχο. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας συνεχίζει έτσι να εκφράζει τις έντονες διαμαρτυρίες της και την αντίδρασή της, την αντίθεσή της για τη δημιουργία της της μονάδος LNG. Ναι, είναι το θέμα των ημερών για την πόλη μας. Ένα θέμα μείζωνος σημασίας, δεν το συζητάμε σε κάθε περίπτωση, που αφορά σαφέστατα και το περιβάλλον. Είναι ένα θέμα στο οποίο τον πρώτο λόγο έχει το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση. Εξέφρασαν λοιπόν για ακόμη μια φορά το τελευταίο διάστημα τα μέλη της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Μαγνησίας στην αντίθεσή τους. Συγκεκριμένα στην Κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε το μέλος ο κ. Λιμνιός, ο οποίος έδωσε στοιχεία επιπλέον για το θέμα. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή συγκεκριμένα, έγινε μια συνέλευση από τους κατοίκους του Μαράθου, του Εξοραστικού Συλλόγου, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Πολιτών. Υπάρχει μια κοινή πλεύση σε αυτό το επίπεδο και μια συστράτευση, όπως λένε χαρακτηριστικά, όλων των ενεργών πολιτών στην περιοχή, που το μήνυμά τους είναι συγκεκριμένο όχι στο σταθμό LNG, στον παγασιστικό. Να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις για το θέμα αυτό. Την αντίθεσή τους για ακόμη μια φορά εξέφρασαν τα μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας στη δημιουργία μονάδος LNG στο Βόλο. Συγκεκριμένα το μέλος της περιβαλλοντικής, κύριος Λιμνιός, τοποθετήθηκε στον Άστρα για το θέμα και επισήμανε χαρακτηριστικά. Η επιμονή της εταιρείας να δημιουργήσει μέσα στον παγασιτικό έναν πλωτό σταθμό που θα αποθηκεύει υγροποιημένο φυσικό αέριο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σύνολο των φορέων της Μαγνησίας, ακόμα και με το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην πιο τελευταία τοποθέτησή του. Πέραν από τις τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πέραν από τους κινδύνους που εγκυμονεί σε περίπτωση ατυχήματος ή σκόπιμης κακόβουλης ενέργειας ή ακόμα και εμπόλεμης ενέργειας, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν πλέον με την δημοκρατική νομιμότητα. Διότι τέτοιες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να γίνονται σε κλειστά αβαθή συστήματα, όπως είναι ο παγαστικός, όταν ιδιαίτερα δεν έχει χωροθετηθεί ακόμα και δεν έχει κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο των ελληνικών οικοπαίδων. Πέραν τούτου υπάρχει μια διαρκής αντιδημοκρατική εκτροπή. Σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητάμε, θα έπρεπε ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η γνωστή ΡΑΕ, που έχει δώσει μέχρι τώρα δύο εγκρίσεις στην εταιρεία Mediterranean Gas, θα έπρεπε να έχει απαντήσει στις ενστάσεις που έκανε η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, που είναι ένα οικολογικό σωματείο με ένομο συμφέρον για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν λάβουμε δε υπόψη μας ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μια δίωξη όσων αγωνίζονται για τα αγαθά του περιβάλλοντος, μια συστηματική δίωξη και μάλιστα με ακραίες και εξοντωτικές ποινές, δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε ότι και στην περίπτωση αυτή το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρξουν καπελώματα, ότι θα υπάρξουν αποφάσεις άνωθεν, ότι θα πιεστούν τα αρμόδια όργανα να εγκρίνουν
άρων-άρων κάποιες μελέτες αμφίβολης αξίας σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, προκειμένου να πάρει το δρόμο της μια ακόμη επένδυση, η οποία θα ισχυροποιήσει την εξάρτηση της χώρας μας ενεργειακά από ξένα κέντρα. Την ίδια ώρα υπάρχει κάλεσμα ενότητας του Εξοραϊστικού Συλλόγου Μαράθου και της Πρωτοβουλίας Πολιτών στον αγώνα «Όχι LNG, λένε στον παγασιτικό». Μάλιστα την Κυριακή 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε και συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εξοραϊστικού Συλλόγου. Όπως αποφασίστηκε μεταξύ των άλλων, πρέπει να αναλυθούν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για να μην δημιουργηθεί σταθμός LNG στο παγασιτικό. Μάλιστα, τώρα έλα Βασίλη να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες μιας μεγάλης εκδήλωσης που θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή και είναι και πολύ επίκαιρο και το θέμα της. Ακριβώς, το Δημοτικό Σχολείο, συγκεκριμένα Άγιος Ιωσήφ Βόλου, οι εκδόσεις Γράφημα και το βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ως εδώ, stop bullying» των εκπαιδευτικών και συγγραφέων Έλενας Νταβλαμάνου, Αντώνη Πλαγερά και Σοφία Τσαρδακά την Κυριακή, που μας έρχεται μεθαύριο, 27 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Κινηματοθέατρο Αχίλιον στο Βόλο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Σοφία Βαΐτση, εισαγγελέα ανηλίκων, ο Γιώργος Διζές, αστυνομικός διευθυντής υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Μαγνησίας, η Ράνια Αργυρίου, δικηγόρος, η Άρτεμι Ζαβαλίγκου, ψυχολόγος, η Αριστεία Μπουρτζή, νοσηλεύτρια, η Ιωάννης Γαβρινιώτης, head coach στην Ακαδημία Πόλης Ολυμπιονίκης και ο Πανταλής Φιτσιάλος, head coach στον αθλητικό όμιλο Τζούντο Φίνιξ. Μάλιστα, είναι αρκετοί οι ομιλητές, έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει να κάνει με τον bullying, με τη βία μέσα στα σχολεία. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, όλοι θα έχουν να ακούσουν πολλά σε αυτή την εκδήλωση της ερχόμενης Κυριακής. Και τέλος, πάμε να δούμε τώρα πώς έχει σιγά σιγά αρχίσει να παίρνει μορφή Χριστουγέννων, η πλατεία Πανεπιστημίου. Ακριβώς, είναι αυτό που λέμε όλες αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και πραγματικά τις άσχημες ειδήσεις που σε ένα μεγάλο ποσοστό κυριαρχούν. Έχουμε ανάγκη από χρώμα και χριστουγεννιάτικο άρωμα στη ζωή μας, μικρή και μεγάλη, γιατί τα Χριστούγεννα συνήθως λέγεται και από τα παραμύθια ότι μιλούν στις καρδιές των παιδιών. Νομίζω και οι μεγάλοι πρέπει να γίνουν παιδιά για να νιώσουν και τώρα περισσότερο καλύτερα. Εννοείται φορά. Το έχουμε ανάγκη. Οπότε παίρνει μορφή το θεματικό πάρκο στην πλατεία Πανεπιστημίου. Ξεκίνησαν εργασίες και εκεί. Έχουν μπει κουκλόσπιτα και άλλα προσελκύουν μικρούς και μεγάλους. Έχει δοθεί χρώμα στην περιοχή. Στο δρόμο για τα Χριστούγεννα αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον στολισμό την 1η Δεκεμβρίου, όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος Βόλου. Βασίλη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Πυρετοδός εργάζονται τα συνεργεία του Δήμου Βόλου ώστε όλα να είναι έτοιμα για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Από νωρίς το πρωί σήμερα, συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν στην πλατεία Πανεπιστημίου και ετοιμάζουν το θεματικό Χριστουγεννιάτικο πάρκο. Μικροί παραμυθένιοι ήρωες, κουκλόσπιτα και άλλα όμορφα σημεία περνούν και επισήμως τη θέση τους και αναμένουν τους πρώτους επισκέπτες. Ο Δήμος Βόλου άλλωστε έχει ανακοινώσει και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις ημέρες των Χριστουγέννων, αρχής γενομένης στις 1η Δεκεμβρίου με την επίσημη έναρξη με καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε ζωντανά να μεταφερθούμε στα δικαστήρια στον Βόλο, καθώς εκεί τις τελευταίες ημέρες ήταν σε εξέλιξη η δίκη σε βαθμό κακουργήματος για τη δολοφονία μιας γυναίκας από τον ίδιο της τον άντρα στην περιοχή της Σωτηρίτσας. Μπροστά εκεί στα δικαστήρια του Βόλου, η Ιωάννα Μπουροπούλου. Φαίνεται ότι μάλλον έχει ολοκληρωθεί, Ιωάννα, η δίκη. Έχουμε την απόφαση. Βάζω, η απόφαση αναμένεται από στιγμή σε στιγμή για το φρικτό έγκλημα που συνέβη τον Αύγουστο του 2021 στη Σωτηρίτσα Αγιάς. Μέχρι στιγμής η Εισαγγελία Βόλου έχει προτείνει την ποινή να είναι ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ κατέριψε μάλιστα τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι οδηγήθηκε στη δολοφονία λόγω της ψυχικής ασθένειας από την οποία διακατέχεται. Η Εισαγγελία του Βόλου πρότεινε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελευθερωτικό καθώς ήταν βίαιος. Η δίκη ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τις καταθέσεις δύο ψυχιάτρων, οι οποίοι είχαν εξετάσει το θύμα στο παρελθόν και είπαν ότι όντως πάσχει από κάποια διαταραχή. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να τραβήξει τη σκανδάλη, καθώς την πυροβόλησε 7 με 8 φορές, δεν ήταν αρκετό για να φτάσει σε αυτό το έγκλημα. Ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης, όπως είπαν οι δύο ψυχίατροι, κάτι που τον οδήγησε τελικά σε αυτό το φρικτό έγκλημα. Ο ίδιος στην απολογία του ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του να τον συγχωρέσουνε, καθώς έχει μετανιώσει για αυτό το πράγμα που έκανε, αλλά δεν είναι, αυτό που τον οδήγησε ήταν ότι η γυναίκα του τον έβρισε και ότι την ίδια στιγμή έκρυβε ότι είχε εραστεί, κάτι που δεν αποδείχθηκε ωστόσο ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, εσύ παραμένεις στο χώρο των δικαστηρίων, εφόσον από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο.
Εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ακόμη θέματα να δούμε. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα. Πάμε να δούμε τώρα ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές και είναι πολλά η αλήθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε καλέσει και έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Νίκο Τσεμπερλίδηνο, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Κύριε Τσεμπερλίδη, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλό απόγευμα, δεν ξέρω αν με ακούτε, δεν ξέρω αν έγινε. Εμείς σας ακούμε μια χαρά. Ωραία, αν με ακούτε τότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Κυρία Σαμακοβλή, έχετε δύσκολο επίθετο σαν και εμένα. Ελπίζω να καταφέρω να το λέω. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την σημερινή ημέρα, που είναι έτσι μια μέρα διαφορετική για την εμπορική αγορά. Μαύρη Παρασκευή έχει ονομαστεί, για να το πούμε στα ελληνικά. Τι θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να προσφέρει στους καταναλωτές μια μέρα σαν τη σημερινή? Είναι ευκαιρίες πραγματικές που βρίσκουν? Τι γίνεται? Είναι αλήθεια πως στην ελληνική αγορά καταφέρνουμε να στρεβλώνουμε όλες τις ημέρες που έχουν να κάνουν με προσφορές, το σύστημα των εκπτώσεων. Ναι. Καταφέραμε να τα στρεβλώσουμε. Ακόμα και αυτή τη μέρα θα δείτε ότι δεν είναι μία μέρα, Μαύρη Παρασκευή, είναι πολύ περισσότερες, πολλές φορές κρατάει και μήνα. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι η δημιουργία ευκαιριών για τους καταναλωτές, είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται αποδεκτό από τους καταναλωτές, αρκεί να μην είναι ένας χώρος παραπλάνησης. Και το λέω με την έννοια ότι το θεσμικό πλαίσιο και η έλεγχη στους χώρους προσφοράς δεν υπάρχει και δεν γίνονται, άρα όλο το χρόνο, και εσείς κάνετε βόλτα στην αγορά και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, όλοι εμείς στην Αθήνα, βλέπουμε ότι όλο το χρόνο έχουμε προσφορές. Κανένας δεν ελέγχεται για το τι βάζει στη βιτρίνα του. Άρα υπάρχει δυνατότητα από τον εμπορικό κόσμο να κάνουν προσφορές. Απλώς είναι μια μέρα που έχει συνδεθεί με παλιά γεγονότα, είναι έρχεται η ιστορία της, προέρχεται από την Αμερική, υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Θεωρούμε ότι αυτή τη μέρα οι περισσότεροι έμποροι κάνουν προσφορές για να μπουν στο κατάστημά του. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να δούμε, είναι πραγματικές τις προσφορές ή έχουν να κάνουν με μια αξιοποίηση, μια διάθεση που έχουν να αξιοποιήσουν αυτή τη μέρα, όπως γίνεται σχεδόν παγκόσμια, αλλά διαφέρει ο τρόπος λειτουργίας από χώρα σε χώρα. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα πως το μεγαλύτερο κριτήριο για την, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη μέρα, είναι η έρευνα. Έχουμε κάνει, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Mm-hmm. Έχουμε γίνει η τέταρτη Παρασκευή. Έχουμε κάνει την έρευνα για τα προϊόντα που μας ενδιέφεραν σήμερα να αγοράσουμε. Αν έχουμε κάνει την έρευνα, ξέρουμε τις τιμές. Και αν ξέρουμε τις τιμές, πρέπει να πάμε στα φυσικά καταστήματα και να δούμε τις εκπτώσεις που υπάρχουν και να κάνουμε τις επιλογές μας. Μπορεί να κερδίσουμε. Μπορεί να κερδίσουμε, αλλά όχι ποσά της τάξης του 80%. Αυτά στο βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί είναι ένα παραμύθι που πλέον δεν μπορεί να μας παραπλανά. Τώρα, αν η επιλογή μας, που λόγω και της πανδημίας, η χρήση του ίντερνετ, μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερες επιλογές ηλεκτρονικά, και εκεί ισχύει το ίδιο. Έχουμε κάνει έρευνα στα καταστήματα τα οποία αποφασίσαμε να πάρουμε ένα προϊόν. Το συγκρίναμε με κάποιες άλλες πλατφόρμες που έχουν και φυσική παρουσία. Αν το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε εντοπίσει τις τιμές, έχουμε εικόνα της τιμής του προϊόντος, άρα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αφού κάνουμε, αν θέλετε, ένα στοιχειώδη έλεγχο για το τι καταστήματα είναι αυτά. Μάλιστα. Τώρα, αν όλα αυτά, στην ουσία τα έχουμε συνηθίσει για την εμπορική αγορά, έτσι, και μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές, και πάντα εσείς έτσι οι πιο αρμόδιοι συνιστάτε στους καταναλωτές να γίνεται μια έρευνα αγοράς για να δούνε
τις πραγματικές εκπτώσεις. Τώρα, τι γίνεται με αυτές τις προσφορές ή τις ελκυστικότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία, με το καλάθι του νοικοκυριού, σε αυτό το μέτρο αναφέρομαι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μετά από τόσες μέρες εφαρμογής του μέτρου μια πιο αποκρισταλωμένη θέση και εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει και αν αυτές οι προσφορές, αν αυτές οι τιμές ανταποκρίνονται σε ένα είδος ή καλύτερα σε μια ποιότητα που ο καταναλωτής περιμένει. Δηλαδή, μήπως στην ουσία παίρνουμε φτηνότερα προϊόντα, αλλά δεν είναι και της ίδιας ποιότητας σαν εκείνα που οι καταναλωτές αγόραζαν τις προηγούμενες ημέρες. Κοιτάξτε, βάζετε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρία Σαρακοβλή. Το θέμα είναι το εξής. Πριν από την προκήρυξη του περίφημου καλαθιού, που μιλούσε για 51 προϊόντα, ήδη προϊόντων, τα προϊόντα είναι λίγο παραπάνω από τα 51 από αλυσίδα σε αλυσίδα. Είχαμε τη δυνατότητα, εμείς που δούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα και υπάρχουν και οι αλυσίδες, οι περισσότερες αλυσίδες, οι επώνυμες και οι μεγάλες, έχουν καταστήματα γύρω μας. Δηλαδή, εγώ μένω στο κέντρο του πέμπτου διαμερίσματος, έχω δίπλα μου τουλάχιστον 6 αλυσίδες. Είναι οι 4 μεγάλες και 3 και 2 μικρές. Άρα έχω στη διάθεσή μου πάνω από 2,5 με 3.000 κωδικούς σε φυλάδια και σε ηλεκτρονικό και με ηλεκτρονικό τρόπο να κάνω από αυτούς τους κωδικούς επιλογές στα προϊόντα που θέλω να πάω το Σαββατοκύριακο του Σαββάτου να αγοράσω ή ακόμα και την Μάδο Παρασκευή. Άρα μπορώ να κάνω μια σύγκριση από τόσους χιλιάδες κωδικούς και να επιλέξω κωδικούς γιατί αυτές οι προσφορές είναι της τάξης από 15% έως 50%. Το 1+1 δώρο είναι κυριαρχή σε αυτές τις ιστορίες εδώ και χρόνια. Λοιπόν, άρα έχω αυτή την επιλογή. Τι μου προσφέρει το καλάθι? Η διάθεση του καλαθιού για μένα ήταν, το αντιμετωπίσαμε σκοπτικά την πρώτη φορά, είπαμε ένα χαμόγελο να γελάσουμε, γιατί είναι μια ομολογία αποτυχίας του ελέγχου της εσφροκέρδειας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τι παρατηρήσαμε τώρα? Το καλάθι άρχισε να συζητιέται τον Οκτώβριο. Αν κανείς δει τα επίσημα στοιχεία, όχι αυτά που θα βγάλει ο Τσεμπερλίδης και το Κέρια, που μπορεί κανένας να τα αφισβητήσει, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που πλέον κανένας δεν τα αφισβητεί, ενώ ο πληθωρισμός έπεσε 3 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, από 11, 12 και κάτι πήγε στο 11, στο 9 και κάτι, 9,1, τα προϊόντα διατροφής, δηλαδή αυτά τα προϊόντα που μας αφορούν στις καθημερινές μας ανάγκες και την καθαριότητα, τα προϊόντα κυρίως της διατροφής ανέβηκαν, ο μέσος όρος ήταν γύρω στα 20-25%. Άρα εδώ είδαμε την ώρα που συζητιόταν το καλάθι να φτιάξουμε ένα καλάθι για τα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν και τις οικονομικές δυνατότητες να τα βοηθήσουμε με χαμηλότερες τιμές, ήδη είδαμε μια τεράστια αύξηση στα προϊόντα. Τώρα στο καλάθι, τι διαπιστώνουμε? Οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν ιδιωτική ετικέτα βάζουν από το 30 έως 80% ιδιωτική ετικέτα. Μα η ιδιωτική ετικέτα έτσι και αλλιώς ήταν χαμηλότερες τιμές και αυτός ήταν ο ρόλος της, γιατί καταργεί βήματα των μεσαζόντων. Δεν μιλάω για ποιότητα γιατί είναι πολύ σχετικό. Η ποιότητα έχει να κάνει και με τις αισθήσεις που κανείς όταν αγοράζει ένα προϊόν και αν θέλετε φτιάχνονται στις ίδιες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά δεν φέρουν ένα βαρύ όνομα και ένα διαφημιστικό κόστος στην πλάτη. Γι' αυτό πολλές φορές... Επομένως, συγγνώμη, ορθά καταλαβαίνω, λέτε ότι επί της ουσίας αυτό το μέτρο δεν έχει να προσφέρει τίποτα, θεωρείτε? Θα έλεγα ότι απλώς έβαλε πιο μπροστά τα ζητήματα της ιδιωτικής ετικέτας, δημιούργησε ένα πρόβλημα στον ανταγωνισμό γιατί οι μικρές αλυσίδες ή τοπικές αλυσίδες δεν έχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, άρα τις πετάει από τον ανταγωνισμό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όταν το κάνει ένας πολιτιακός παράγοντας, ο οποίος επισκέπτεται κάθε εβδομάδα και διαφορετική αλυσίδα τις μεγάλες ή τουλάχιστον αυτές που εμπλέκονται και έχουν ιδιωτικές ετικέτες, θα δούμε αν θα πάει σε μικρότερες. Δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Απ' την άλλη μεριά, και εγώ είχα τις τιμές ιδιωτικής ετικέτας, τις είχα τις τιμές. Μπορούσα να τις δω και μάλιστα να τις συγκρίνω, γιατί η κατεύθυνση του ΚΕΠΚΑ ήταν, παιδιά, επειδή δεν μπορείτε να συγκρίνετε τη τιμή προϊόντων, γιατί μπορεί να είναι διαφορετική συσκευασία, θέλετε να αγοράσετε ένα άλφα είδος. Οι συσκευασίες μπορεί να σας φαίνονται ίδιες εξωτερικά,
αλλά το περιεχόμενο είναι το ουσιαστικό. Με ποιον τρόπο θα υπολογίζω εγώ, εφόσον το κριτήριο είναι το πιο φθηνό ή το πιο ακριβό, θα πρέπει να κάνω υπολογισμούς με τον υπολογιστή? Όχι. Έχω και έχουν υποχρέωση οι εταιρείες να αναγράφουν δίπλα στην τιμή, την τιμή μονάδας. Άρα όταν πάω να αγοράσω εγώ ρύζι, άλλος αν το έχει το κιλό, πρέπει να έχει την ίδια τιμή μονάδας. Αν είναι μισό κιλό ή λιγότερο, θα πρέπει, βλέπω την τιμή μονάδας που με βοηθάει να κάνω σύγκριση. Άρα το ότι με βάζει μπροστά στο μάτι με μεγαλύτερη ταμπέλα το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, μπορώ να το επιλέξω, να επωφεληθώ μερικά λεπτά. Στην ουσία όμως δεν λύνει το πρόβλημα της εσχροκέρδειας των υψηλών τιμών, που υποτίθεται ότι έκανε χιλιάδες ελέγχους και ρίχνει και μαμούθ πρόστιμα, δεν είδαμε ούτε ονόματα ούτε πρόστιμα ακόμα, να δούμε πώς γίνεται αυτό. Είναι μια ομολογία αποτυχίας του μηχανισμού ελέγχου της εσχροκέρδειας. Και εδώ δεν το λέει το Κέρκα και ο Τσεμπερλίδης, το λέει ο ίδιος ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομίας, ο οποίος είπε το εξής. Ξέρετε γιατί δεν μειώνουμε το ΦΠΑ που είναι ένα καθολικό αίτημα στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να πέσουν οι τιμές? Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν αφαιρέσουμε, μειώσουμε το ΦΠΑ από το 13 στο 5 ή από το 23 στο 10, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ότι θα περάσει την τελική τιμή. Τι ομολογεί με αυτό το πράγμα? Δηλαδή μια διαδικασία πολύ απλή. Είχες α τιμή με 23%, τώρα το ΦΠΑ πάει 10, μπορείς να ρίξεις 13% την τελική τιμή. Και εύκολος ο έλεγχος. Αυτό λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι χιλιάδες μαγαζιά και δεν έχουμε μηχανισμό ελέγχου. Μα πώς κάνετε χιλιάδες ελέγχους για το σύνθετο ζήτημα που είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι θα κρατάει το ίδιο ποσοστό κέρδους όταν οι παράμετροι κόστος πρέπει να τους βάλεις μέσα. Και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και όλα τα άλλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ομολογούν την αποτυχία ελέγχων και αυτό είναι το καλάθι το οποίο το περιφέρουν, θα έλεγα, που δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα. Το ομολογούν και οι ίδιοι στα περισσότερα προϊόντα, λέει, είναι οι ίδιες οι τιμές. Δεν μας λένε όμως στα προϊόντα που έχουν βγει από το καλάθι πόσα έχουν αλλάξει τις τιμές τους. Ιδιαίτερα προς τα πάνω. Και κλείνοντας, κύριε Τσεμπερλίδη, έτσι μια συμβουλή που θα θέλατε γύρω από το καλάθι να δώσετε στους καταναλωτές, τι θα τους λέγατε? Αν μπορούν να κάνουν έρευνα αγοράς και θέλουν να επιλέξουν τη χαμηλότερη τιμή, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν. Αλλά δεν θα κοιτάνε την τιμή που αναγράφεται με μεγάλα γράμματα, αλλά την τιμή μονάδος για να μπορούν να συγκρίνουν. Ένα δεύτερο στοιχείο αυτό και με αυτό να κλείσω. Μια κυρία μου είπε το εξής. Πράγματι αγόρασα φασόλια τα οποία είχαν μισό ευρώ χαμηλότερη τιμή το κιλό από τα διπλανά, που έπαιρνα συνήθως. Και τι έγινε? Έβαλα να βράσουν. Δεν βράζανε? Ότι δεν βράσανε σε μισή ώρα όπως βράζαν τα άλλα. Χρειάστηκα μια μισή ώρα. Δηλαδή το μισό ευρώ που κέρδισα από την τιμή. Το έδωσα σε ρεύμα. Το ρεύμα, ίσως και παραπάνω. Και το έχετε ζήσει και το έχουμε ζήσει αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε αυτό που βάλατε το ζήτημα της ποιότητας και της επιλογής κάποιου προϊόντος που το κάναμε πάντοτε επειδή γνωρίζαμε ένα προϊόν. Τώρα μας οδηγούν να πάρουμε μισό ευρώ ή 10 λεπτά πιο φθηνότερο, αλλά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γίνεται μάθημα αυτό. Σημαντικό. Αυτοί που ξέρουν λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Θα πάρω αυτά που έπαιρναν και με τις προσφορές και όλα. Δεν θέλω να με οδηγήσετε εσείς. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση να είμαστε έτσι πιο προσεκτικοί και να μην παρασυρώμαστε εύκολα, έτσι. Αυτό θέλετε να πείτε? Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και είναι μια πραγματικότητα ότι η αλήθεια είναι ότι ενώ λίγα χρόνια πριν τα νοικοκυριά που ζούσαν στο όριο της φτώχειας ήταν κάτω από 20%, με την ακρίβεια σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στα είδη διατροφής, έχουμε ξεπεράσει το 35% και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μαζί με τη νέα γενιά των κόκκινων δανείων που έρχεται λόγω αύξηση των επιτοκίων και των δόσεων των δανείων. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και βλέπω να κινούμαστε στα ίδια βήματα χωρίς να διδασκόμαστε το τι πάθαμε τη δεκαετία μετά που μπήκε το ευρώ και ζήσαμε μια περίοδο ευμάρειας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεμπερλίδη. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Πάντοτε στη διάθεσή σας και η τελευταία μου λέξη είναι καταναλωτές, αν θέλετε να μην μας κοροϊδεύουν σε όλους τους τομείς και με την ακρίβεια, θα πρέπει να οργανωθούμε, να αποκτήσουμε συλλογική φωνή και ισχύ. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αντιδράσουμε. Και κλείνω λέγοντας πάλι ότι οι τράπεζες που ήταν οι πιο ισχυρές, όταν αποσύρθηκαν οι καταθέσεις, κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη.
Το ίδιο μπορεί να πάθει κάθε επιχείρηση αν τη στοχεύσουμε για την ακρίβεια. Αρκεί να το κάνουμε συλλογικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ατομικά. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, σε ακόμη ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα η σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, 25η Νοεμβρίου, είναι Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Πολλές οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται και σήμερα και γενικά αυτές τις ημέρες σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα και εκεί να καλωσορίσουμε μαζί μας την κυρία Ρίτα Απρίλη. Είναι αντιδήμαρχος Λάρισας και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου. Κυρία Απρίλη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, κυρία Σαμακομπλή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς που είστε εδώ για να μιλήσουμε έτσι, όπως συνηθίζουμε και κάνουμε πάντοτε σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, να μιλήσουμε για τα θέματα και τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Αν και νομίζω ότι το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ιδιαιτερότητα να μην ασχολούμαστε με τη βία κατά των γυναικών μόνο στην Παγκόσμια ημέρα, αλλά σχεδόν καθημερινά, και αυτό είναι το δυσάρεστο, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά. Πράγματι, κυρία Σαμακοβλή, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιστατικά τόσο στη χώρα μας, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τελικά τι προκαλεί όλο αυτό. Καλό είναι να εστιάσουμε στις αιτίες που προκαλούν όλα αυτά τα περιστατικά βίας. Εμείς πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαπαιδαγώγηση από την τρυφερή ηλικία, το πώς αντιμετωπίζουμε το αγόρι και το κορίτσι από την οικογένεια, πώς στην πορεία διαμορφώνεται όλη αυτή η συμπεριφορά και όλος αυτός ο χαρακτήρας σε ό,τι αφορά στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο. Όλα όμως ξεκινάνε από το μικρό πυρήνα της οικογένειας και το τι δίνουμε ως πρότυπο. Πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορά και να εξαλείψουμε τα στερεότυπα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνεται αυτού του είδους η δουλειά στα σχολεία. Τώρα μιλάμε για παιδιά ηλικίας, νηπιαγωγείου και δημοτικού. Και στις πρώτες μάλιστα τάξεις του δημοτικού, γιατί τελικά εκεί διαμορφώνεται η προσωπικότητα έτσι ενός ανθρώπου και εκεί τα μηνύματα κάθε άνθρωπος τα εισπράττει σαν σφουγγάρι. Αλλά μήπως πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα? Πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με όλους τους φορείς, πρέπει να γίνουν ενημερώσεις, να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας κατά των γυναικών και κατά των ανθρώπων γενικότερα. Γιατί βλέπουμε διάφορα περιστατικά βίας. Βέβαια αυτή τη στιγμή σήμερα μιλάμε για τις γυναικοκτονίες περισσότερο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να δείχνουμε μηδενική ανοχή ακόμη και σε βία χαμηλής έντασης, όπως λέμε, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην δείχνουμε καμία ανεκτικότητα σε πράξεις οι οποίες είναι ηθικά και ποινικά κολάσιμες. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει και νομοθετικά να υπάρξει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αποτρέπουν τον ενδυνάμει άνθρωπο ο οποίος θέλει να βιοπραγήξει, ο οποίος μπορεί να έχει ακόμα και δολοφονικά ένστικτα, να είναι αποτρεπτικό. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως για πολλούς είναι τι μπορεί και αν μπορεί να γίνει κάτι άμεσα. Γιατί βλέπουμε παρόμοια περιστατικά με βία και πολλές φορές έτσι με απώλεια ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά να παρουσιάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και αναρωτιέται κανείς, εφόσον έτσι βρισκόμαστε σε τόσο δύσκολους καιρούς με τέτοιες εντάσεις και με τέτοια επικινδυνότητα να εκδηλωθεί βία, τι ενδεχομένως μπορεί να γίνει άμεσα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις που μια γυναίκα αντιμετωπίζει βία και συνήθως μπορεί να είναι και με τα ανήλικα παιδιά της, θα πρέπει η ίδια άμεσα να απευθυνθεί στις δομές οι οποίες υπάρχουν, που είναι και οι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και τα συμβουλευτικά κέντρα και η συμβουλευτική σταθμή και η Εθνική Γραμμή 15900. Επίσης, μπορεί άμεσα να καλέσει την αστυνομία. Υπάρχει και να παρέμβει άμεσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουν όλες οι γυναίκες οι οποίες δέχονται κακοποιητική συμπεριφορά ότι υπάρχουν δομές και άνθρωποι, ψυχολόγοι, νομικοί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να τους βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτές και τα ανήλικα παιδιά τους. Θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους, δεν πρέπει να νιώθουν μόνοι τους. Και όσο και αφορά το Δήμο Χρυσαίων, εμείς διαθέτουμε και συμβουλευτικό κέντρο και ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και το συμβουλευτικό σταθμό. Υπάρχουν οι υποδομές και πρέπει να οι γυναίκες όλες να απευθύνονται άμεσα για να μην έχουν όταν νιώθουν τον κίνδυνο. Μάλιστα. Τώρα, για σήμερα στη Λάρισα υπάρχει έτσι κάποια δράση, κάποια εκδήλωση που θα πρέπει να τονίσουμε και να ενημερώσουμε? Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το είπατε και στην αρχή, έχουμε οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει και διαδικτυακές εκδηλώσεις πάρα πολλές και έχουμε ντύσει κάποιο λεωφορείο πέρυσι με τα τηλέφωνα. Τα έχουμε παρουσιάσει και μέσα από ρεπορτάζ. Σήμερα ερχόμαστε μόνο να ενημερώσουμε τον κόσμο και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν οι δομές και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει οι γυναίκες να απευθύνονται άμεσα όταν νιώθουν τον κίνδυνο στις γραμμές που υπάρχουν και στις δομές φιλοξενίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Απρίλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Επίσης. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι και επιστρέφουμε. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας και πάμε σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε και να καλωσορίσουμε, όπως κάνουμε έτσι κάθε απόγευμα Παρασκευής, την Σοφία Κανταράκη, είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας που μας ενημερώνει κάθε εβδομάδα για εκπαιδευτικά θέματα αλλά και για ζητήματα πολιτισμού. Σοφία, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ είμαστε πάλι, ευχαριστηνότατα εκπαιδευτικά θα έλεγα. Ναι. Πάντα έχουμε κάτι καινούριο, κάτι βγαίνει στην επιφάνεια. Μαθητές θα μας εκπλήττουν ευχάριστα με νέες ειδήσεις για τις δράσεις τους, για τις αποστολές που κάθε φορά έχουν με επιτυχία να φέρουν εις πέρας. Και θα αναφερθώ στους εκπαιδευτικούς ομίλους. Αν και υπήρχαν πολλές απορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτών των ομίλων, ωστόσο διαπιστώνουμε ότι σε πολλά σχολεία και συγκεκριμένα στο 3ο ΓΕΛ Βόλου υλοποιούνται όμιλοι για τον Παπαδιαμάντη. Μάλιστα. Όσο και αν αυτό μας ξενίζει, γιατί ο Παπαδιαμάντης, λόγω της γλώσσας του, κάποιες φορές είναι λίγο παραγωνισμένος. Ωστόσο, στο 3ο ΓΕΛ διαπιστώσαμε ότι δύο όμιλοι έχουν αποφασίσει με μια δυνατή ομάδα μαθητών να μπουν στα άδυτα των έργων του και να φέρουν στην επιφάνεια πάρα πολλά στοιχεία, κυρίως για τα έμφυλα στερεότυπα που υπάρχουν στα διηγήματά του, αναδεικνύοντας πτυχές εκείνης της ιστορίας και της εποχής του Παπαδιαμάντη, τους αρκετά άγνωστες. Θύμισε μας λίγο, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην το έχουν παρακολουθήσει. Τι εννοούμε όταν λέμε όμιλο σε ένα σχολείο? Ο όμιλος θεωρώ ότι βαδίζει στα χνάρια των προγραμμάτων πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας. Είναι προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Δημιουργείται έτσι μια μεγάλη ομάδα. Ακριβώς. Εκτός σχολικού ορίου. Ναι. Μικρές ομάδες μαθητών, με έναν καθηγητή ή καθηγήτρια υπεύθυνο, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και συντονισμό από την αρχή της χρονιάς. Και συγκεκριμένο αντικείμενο. Φυσικά, ή πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό, αστρονομία, μουσική, θέατρο. Δουλεύουν λοιπόν μια φορά τη βδομάδα και έχουν συγκεκριμένα παραγόμενα. Και στον οποίο όμιλο μπορεί να συμμετέχει και ένας μαθητής από άλλο σχολείο? Αυτό ισχύει μόνο για τα πρότυπα πειραματικά. Στα υπόλοιπα σχολεία είναι μια συγκεκριμένη ομάδα από το σχολείο στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα. Και είναι μόνο μέχρι 12 μαθητές.
μαθητές. Ενώ στα πρότυπα πειραματικά είναι μέχρι 20, ίσως και 25, ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι αντικείμενο ομίλου που έχει να κάνει, μας λες τώρα, με τον Παπαδιαμάντη. Ακριβώς. Είναι κάτι που ξεκινάει τώρα? Έχει ξεκινήσει, έχει μάλλον αυτό εγγραφτεί στα πρακτικά, έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, από Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Δύο καθηγήτριες είναι υπεύθυνες, η κυρία Γεωργία Παπαργύρη και η κυρία Γαριφαλιά Ελευθερίου. Η μία θα ασχοληθεί κυρίως με τις κοινωνικές πτυχές και προβλήματα εκπαιδευτικού προβληματισμού στον Παπαδιαμάντη και η κυρία Ελευθερίου με τα τοπονύμια της Σκιάδου, mm-hmm. τα οποία θα αλλιεύσουν τα παιδιά μέσα από συγκεκριμένα μυθιστορήματα και έργα γενικότερα, διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Μάλιστα. Έχουν επισκεφτεί. Όλα αυτά στο τέλος της χρονιάς θα παρουσιαστούν, έτσι? Φυσικά, είναι, γιατί είναι και το επιζητούμενο. Έχει και ενδιαφέρον αυτό. Και για όλους μας. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Μαθαίνουν οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μπαίνουν σε νέα μονοπάτια που δεν ενδεχομένως θα τους έβαζε το σχολείο, αλλά το αποτέλεσμα θα μετρήσει και για όλους εμάς που θα παρακολουθήσουμε στο τέλος αυτές τις εργασίες. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για Παπαδιαμάντη. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχολείο, οι όμιλοι του σχολείου έχουν επισκεφτεί και το μνημείο που υπάρχει στον Άγιο Κωνσταντίνο, με σκοπό να εξοραγήσουν το χώρο με κάποια λουλούδια, αλλά και να τον αναδείξουν στην τοπική κοινωνία του Βόλου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ακόμη μία δράση. Εδώ μιλάμε για μαθητές στα δικαστήρια. Με 20 μαθητές, να μας πεις τι δουλειά έχουν οι μαθητές στα δικαστήρια. Λοιπόν, τι δουλειά έχουν? Χθες το πρωί, λοιπόν, ο Όμιλος Δημοσιογραφίας επισκέφθηκε τα δικαστήρια Βόλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, του κ. Στρατηγόπουλου. Υπήρχε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα και μια ζεστή φιλοξενία. Σκοπός ήταν να πάρουν συνέντευξη από τον κύριο Στρατηγόπουλο και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Πράγμα που έγινε, λοιπόν, και αφιέρωσαν όλο το πρωινό στο δικαστικό μέγαρο, σε ένα χώρο λίγο ανίκιο για τους μαθητές και πολύ ξένο ως προς τα ενδιαφέροντά τους. Παρ' όλα αυτά, πήραν συνέντευξη και από τον κύριο Στρατηγόπουλο, αλλά και από δικαστήριο. Και η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι μέσω αυτής της μεθοδολογίας, δηλαδή οι μαθητές να έρχονται σε επαφή άμεσα με τον κάθε έτσι επικεφαλής και τον κάθε αρμόδιο, όταν υπάρχει αυτή η αμεσότητα και θέτουν τα ερωτήματά τους, παίρνουν απευθείας τις απαντήσεις. Εσείς πολύ καλύτερα ως εκπαιδευτικοί γνωρίζετε ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ακόμη αποτέλεσμα από τη θεωρία, έτσι? Εδώ βγαίνουμε από τις σχολικές αίθουσες συγκεκριμένου προσανατολισμού και μιλάμε για βιωματικές εμπειρίες. Mm-hmm. Και όπως λέει και ο Κομφούκιος, γνώση στεγνή, είναι ένα στολίδι όχι τόσο κομψό. Μάλιστα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ο θαυμασμός τον οποίο απέκτησαν για αυτό και όχι μόνο για το χώρο του δικαστικού μεγάρου, αλλά και για το λειτουργήμα του δικηγόρου, για το οποίο έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις και μάλιστα μαθητές οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους την κατεύθυνση της δικηγορίας. Μάλιστα. Να δουν από πρώτο χέρι τι γίνεται. Ακριβώς. Βιωματική εμπειρία, mm-hmm. και νομίζω πρωτόγνωρη για τους μαθητές. Μάλιστα. Άρα για πολύ καλό λόγο οι μαθητές λοιπόν βρέθηκαν στα δικαστήρια. Ακριβώς. Και πάμε να συνεχίσουμε με το μαθητικό συνέδριο ιστορίας. Ένα μαθητικό συνέδριο ιστορίας, το οποίο υλοποιείται από το πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Αυτό αναφέρεται κυρίως σε μαθητές ηλικίου και αφορά πτυχές της νεότερης ιστορίας, γιατί αφορά την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Επιζητούμενο μαθητές είναι να δείξουν πτυχές οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, μελετώντας πηγές μέσα από το αρχαιακό υλικό του Πολιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός. Καλούνται λοιπόν οι μαθητές με τους καθηγητές τους να παρευρεθούν στο χώρο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντα σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Πολιστικού Ιδρύματος μπορούν να βρεθούν στο χώρο με συγκεκριμένους ιστορικούς και ανθρώπους εκεί του χώρου, να διερευνήσουν το ιστορικό υλικό, πηγές κυρίως, με στόχο την ενδυνάμωση της ιστορικής τους ενσυνείδησης και γενικότερα το πώς να ερευνούν, να ψάχνουν, να αναδεικνύουν όχι μόνο προφορικές μαρτυρίες, αλλά και αρχαιακό υλικό και αναγνώριση φυσικά αυτού του υλικού. Μάλιστα. Ιδιαίτερο συνέδριο που αξίζει να το δούμε και να δηλώσουμε και μαθητές συμμετοχή. Mm-hmm. Τώρα, Σοφία, να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, να δούμε τι γίνεται με την διατροφή στο σχολείο και αν η καραντίνα
Και η καραντίνα, αλλά και το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι μαθητές ήταν μακριά από τις αίθουσές τους και στην ουσία ήταν μέσα στο σπίτι τους. Αν αυτό όλο έρχεται τώρα να επηρεάσει την διατροφή των μαθητών. Λοιπόν, για αυτό το θέμα μαζί μας εδώ και την ευχαριστούμε θερμά είναι η γνωστή διατροφολόγος, η κυρία Νάντια Δελιγιάννη. Καλωσορίζουμε λοιπόν και την κυρία Δελιγιάννη. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και από μένα. Και εσείς έχετε ασχοληθεί ακριβώς με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τι έχει γίνει με την διατροφή των μαθητών μετά και την πανδημία, μετά από αυτές τις πολύ διαφορετικές συνθήκες για τους μαθητές. Ακριβώς. Η εξειδίκευσή μου είναι πάνω στις διατροφικές διαταραχές, οπότε αυτό που παρατήρησα μετά την πανδημία, μετά την COVID εποχή, είναι η έξαρση που είχαμε στις διατροφικές διαταραχές, κυρίως σε παιδιά, σε εφήβους, κυρίως σε μαθήτριες της εφηβικής ηλικίας. Και ναι. Ένα κομμάτι... Όχι σε μικρότερη ηλικία, ωστόσο, λέτε, παιδιά. Όχι, οι διατροφικές διαταραχές εμφανίζονται κυρίως σε εφηβική και μετά ηλικία, ναι. Διότι έχουμε αλλαγή στο σώμα λόγω ορμονών, αρχίζουμε και έχουμε άγχος με την εικόνα σώματος, συγκρίνουμε το σώμα μας με το σώμα άλλων κοριτσιών, γυναικών, οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να... Δημιουργούμε αιμονική σχέση κάποιες φορές με το φαγητό και με την εικόνα σώματος. Πράγμα που το οποίο μεγενθύθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Με τον εγκλεισμό και με το γεγονός ότι οι περισσότεροι έφηβοι περνούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την κλεισμένη. Ώρα κλεισμένη και μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη, στα social. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι εύκολο να αλλάξει, να ανατραπεί, να... επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση οι έφηβοι που ενδεχομένως διαπιστώνουν ότι έχουν περάσει μια άλλη διαδικασία. Πάντα με την κατάλληλη προσέγγιση, συζήτηση, διαχείριση, πάντα υπάρχει τρόπος να βρεθούν και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Αρκεί να υπάρχει, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η εφηβεία είναι μια... Δεν θα πω περίεργη. Ιδιαίτερη ηλικία, ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή των παιδιών. Οπότε θέλει και ιδιαίτερη προσέγγιση. Θέλει στην ουσία να κατέβουμε στο επίπεδό τους για να μπορέσουμε να μπούμε στο μυαλό τους, να τους καταλάβουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μας εμπιστευτούν καλύτερα. Μάλιστα. Οπότε... Από τη συνομιλία, δηλαδή και την επαφή που έχετε εσείς με εφήβους, σας το λένε αυτό, ότι ήταν εκείνη η περίοδος που τους επηρέασε και άλλαξε τις διατροφικές τους συνήθειες. Μου το λένε και είναι από τα ραντεβού που βλέπω που αυξήθηκαν στο γραφείο μου που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές των εφήβων. Όπου μετά την καραντίνα είδα ότι αυξήθηκε πάρα πολύ η προσέλευσή τους για να ζητήσουν τις συμβουλές και τη βοήθεια έτσι, των ειδικών. Επομένως λέτε ότι είναι κάτι που δεν το διαπιστώνουμε σε μικρότερες ηλικίες παιδιά, δηλαδή το γεγονός ότι και παιδιά του δημοτικού έμειναν μέσα στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι έτρωγαν έτσι σε ακατάλληλες ώρες ή σε περισσότερες ώρες ή περισσότερα γεύματα, γιατί δεν είχαν και τις δραστηριότητες τις εξωσχολικές. Ναι, ισχύει. Συνήθως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας δεν έχουν αναπτυγμένο τόσο το συναισθηματικό κομμάτι, το ορμονικό κομμάτι, κυρίως τα κορίτσια, οπότε δεν φαίνεται τόσο έντονα στην παιδική ηλικία όσο στην εφηβική και μετά ηλικία. Ωστόσο, αυτό που επίσης διαπιστώθηκε είναι ότι σε μικρότερες ηλικίες είχαμε κάποια αύξηση της παχυσαρκίας, διότι αυτό που λέμε, μειώθηκαν οι φυσικές δραστηριότητες, αυξήθηκαν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, η ζάχαρη, η έκθεση μπροστά στην τηλεόραση. Μειώθηκε η φυσική δραστηριότητα, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και η παιδική παχυσαρκία. Άλλο κομμάτι, διαφορετικό από τις διατροφικές διαταραχές. Μάλιστα. Τώρα, ένας γονιός που θέλει να φροντίσει να επιστρέψει σε μια κανονική, σωστή διατροφή το παιδί του. Φανταζόμαστε ότι αυτό πρέπει έτσι να το κάνει σταδιακά, όχι βία, γιατί μπορεί να έχουμε αφήσει πίσω την καραντίνα, αλλά είναι κάποιες συνήθειες που σταδιακά πρέπει να τις ξεχνάμε. Ισχύει αυτό και αυτό που θέλει πάντα είναι καθοδήγηση στους γονείς, ενημέρωση στους γονείς για να μπορέσουν οι ίδιοι οι γονείς να καταλάβουν στο διατροφικό κομμάτι πάντα και να βοηθήσουν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας στην εφηβική ηλικία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι
Οι γονείς είναι influencers των παιδιών, οπότε στην ουσία... Πολύ σωστό, το λέτε με ένα σύγχρονο όρο για να καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι, ακολουθούν τους γονείς τους, μιμούνται, οπότε στην ουσία είναι αυτοί που θα δώσουν το πρώτο βήμα και τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Έτσι, θα δουν τον γονιό τους και θα μιμηθούν, έτσι, και θα ακολουθήσουν. Ή σε μικρότερη ηλικία θα μιμηθούν. Σοφία, έχουμε να προσθέσουμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Νομίζω είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σχολιάζουμε και εμείς πολύ στο σχολείο, κατά πόσο τα παιδιά έχουν επηρεαστεί από την καραντίνα διατροφικά και αναζητούν λοιπόν λύσεις με κατάλληλους διατροφολόγους αλλά και ανθρώπους που ξέρουν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω να τονίσω είναι το εξής. Έχουμε πατρίσει τον τελευταίο καιρό ότι επειδή τα παιδιά αθλούνται μετά το σχολείο, έχουν μαζί τους τα περάκια με φαγητό. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό είναι, κυρία Δελιγιάννη, καλό, έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί για να μην ξεχνάμε, ότι τα παιδιά στην εφηβεία έχουν και το άγχος. Δεν θα κουβαλήσω το ταπεράκι από το σπίτι. Μην με δούνε, μπράβο. Είναι έτσι. Αλλά... Μην μου πούνε ότι... Αλλά πρέπει να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα ταπεράκι. Ίσως δεν το σκέφτονται. Πρέπει να καταλάβουν. Το σκέφτονται ως εικόνα. Μπράβο. Αλλά η ουσία είναι εντελώς διαφορετική. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν και μια νέα τάση. Αφού ασχολούνται και με τα social, Instagram, TikTok, ότι μπορούμε να κάνουμε και μια τάση. Δηλαδή να κάνουμε κάποιες καινούργιες διατροφικές συνήθειες. Οπότε ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Να πολύ το πάρουμε ωραία σαν κίνητρο. Δίνεται. Και ας μην διστάσουν και οι γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά με ένα ταπεράκι μικρό, να τους δίνουν μαζί ξηρούς καρπούς, φρούτα, πράγματα που είναι υγιεινά και ενδείκνεται για τη διατροφή τους. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι μια κουλτούρα που οφείλουμε λίγο να την αναπτύξουμε. Ακριβώς. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και καλό είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα σας. Ας το αξιοποιήσουμε αυτό και ένας με τον άλλον να γίνει συνήθεια ή να το περάσουν έτσι ως μια νέα τάση. Μόνο για το συμφέρον τους θα είναι έτσι και για το καλό της υγείας τους, της διατροφής τους και για τα πάντα. Λοιπόν, κυρία Δελιγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρήσιμα που σήμερα μας είπατε και αφορούν και μαθητές αλλά και τους γονείς τους. Σοφία, μας ευχαριστώ και εσένα θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο κλείνουμε εδώ την εκπομπή μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα με τον Μάκη Θεοδόρου και την Ιωάννα Μπουροπούλου. Ευχές από όλους εμάς για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.